Η ώρα τώρα είναι 5. Έχουμε ξεκινήσει από τις 4 παρά. Γεγονός που αποδεικνύει ότι στο Περιφερειακό Συμβούλιο υπάρχει διάθεση για συζήτηση. Για προβληματισμό και για την παράθεση ακόμα και για τυπικά ζητήματα. Και σε θέματα που μπαίνουν με τη μορφή του κατεπήγοντος. Όταν μπαίνουν όμως τέτοια κρίσιμα θέματα, γιατί σας πιάνει αφωνία? Ανεβαίνει ένα κόμπο στο λαιμό και δεν μπορείτε να αρθρώσετε λέξη. Αυτό το θέμα δεν είναι η πρώτη φορά που το φέρνουμε. Το φέραμε παραμονές, ενώ έχουν γίνει εκλογές, παραμονές που έλεγε η θητεία της προηγούμενης διοίκησης. Δύο φορές το φέραμε. Δύο φορές δεν συζητήθηκε καμία. Το φέραμε με τη σημερινή περιφερειακή διοίκηση. Την προηγούμενη φορά, με χρόνο ικανό, να προετοιμαστείτε και να έρθετε να το συζητήσουμε. Ακόμα μία φορά το φέρνουμε με τη μορφή του κατεπήγοντος, το απορρίπτεται. Και τώρα, πάλι με τη μορφή του κατεπήγοντος, φέρνουμε ένα θέμα να συζητηθεί, το οποίο όλοι καταλαβαίνουμε τον επίγοντα χαρακτήρα του. Μιλάμε για τη διαχείριση των απορριμμάτων του 40% του πληθυσμού της χώρας και δεν το συζητάτε. Εμείς λέμε ότι πρέπει να συζητηθεί. Γιατί? Γιατί οι ημερομηνίες τρέχουν. Δεν το γνωρίζετε ότι 20 του μήνα ξεκινάει ο διαγωνισμός? Το γνωρίζετε ή δεν το γνωρίζετε? Αν δεν το γνωρίζετε, να σας το πούμε εμείς. 20 του μήνα μεθαύριο ξεκινάει ο διαγωνισμός για τη μελέτη και μετέπειτα για την ανάθεση και την κατασκευή μιας νέας κομματερής που θα δάβονται τα απορρίμματα όλης Αττικής. Τώρα, γιατί φωνάζω. Πριν όμως, όταν συζητάγαμε τα θέματα, έχει μια σημασία, γιατί αν μας παρακολουθεί κάποιος, έχει πολύ ενδιαφέρον να μας παρακολουθεί ο κόσμος, έχει μια σημασία να διαβάσουμε τι συζητάγαμε τώρα επί μια μισή ώρα. Συζητάγαμε το πρώτο θέμα, αν θα γίνει με βάση και τον εισηγητή μια ποδηλατάδα στα βόρεια προάστια και να αφήσουμε και κάποια γλαστράκια στα δημαρχεία, και εμείς δεν αδιαφορούμε για κανένα τέτοιο θέμα. Συζητάγαμε αν θα βάλουμε την κρατική ορχήστρα για να κάνουμε μια φιέστα, να βραβεύσουμε, να δώσουμε διπλώματα σε αστυνομικούς που αγαπάνε τα ζώα. Και το τρίτο, να βάλουμε την κρατική ορχήστρα για την αυμαχία της Αλαμίνας να παίξει, να πεανίσει. Σύμφωνοι, δεν υποτιμάμε κανένα θέμα κι εμείς. Και αυτά μπορεί να είναι σοβαρά θέματα, τα οποία έρθαν με τη μορφή του κατεπήγοντος. 20 του μήνα μεθαύριο ξεκινάει ο διαγωνισμός. Θα πείτε καμία λέξη, θα ενημερώσετε, δεν κάνετε χάρη σε κανέναν. Είστε υποχρεωμένοι να ενημερώσετε το Περιφερειακό Συμβούλιο, να ενημερώσετε το λαό της Αττικής, κατά συνέπεια, και εσείς και οι προηγούμενοι που τσακωνόσασταν, αν είναι τυπικό ουσιαστικό θέμα, το πρώτο που συζητάγαμε, να ενημερώσετε τι είναι αυτό που έχετε αποφασίσει στον ΕΣΔΑ την 1η Αυγούστου, τι είναι αυτό που έρχεται, τι ακριβώς εκεί θα φτιάξετε, πόσα εκατομμύρια θα δώσετε, τι επίπτωση θα έχει στο περιβάλλον, τι επίπτωση θα έχει στους κατοίκους, πόσο θα απέχει από τα σπίτια των ανθρώπων που απέχει 330 μέτρα από τις εργατικές πολυκατοικίες των Άνω Λιωσίων. Αυτό πρέπει να το συζητήσουμε, κύριε Πρόεδρε, εσείς τώρα που μας κάνατε και μια όμορφη διάλεξη για το τι είναι κατεπήγον και τι όχι. Είναι κατεπήγον αυτό, κύριε Πρόεδρε? Πάρτε το λόγο. Δεν είμαι καθήλων να μπορείς να απαντήσω, το σώμα είναι. Πώς δεν είστε, μας κάνατε μάθημα πιο πριν. Θα σας κάνω... Μας κάνατε μάθημα. Κάντε μας και τώρα. Είναι κατεπήγον. Επί της διαδικασίας. Και μετά θα πούμε και στην ουσία, αν μας το επιτρέψετε, για έκτη φορά που το βάζουμε και δεν συζητιέται.